Υπάρχουν οικογένειες που είναι και οι δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή, διάβαζα στην σελίδα των εργαζομένων του Alter ότι ζητάνε τρόφιμα οι άνθρωποι. Κατάσταση. Αυτό πραγματικά με έχει ανατριχιάσει. Αυτό περισσότερο. Δηλαδή, δεν θέλουν τίποτα άλλο και κάνουν έκκληση οι συνάδελφοι για τρόφιμα. Που μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία σκέφτονται τεχνικοί που ήταν παντρεμένοι μεταξύ τους. Ήταν και οι δύο στο κανάλι. Και αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί και οι δύο χωρίς δουλειά. Το να βρει κανείς δουλειά είναι. Είναι θαύμα να βρει δουλειά σήμερα. Στο ειδικά στο αντικείμενο. Να ψάξεις. Όχι και σε όλε τι δουλειέ. Όχι μόνο στο αντικείμενο. Μακάρι να είναι μόνο στο αντικείμενο. Το θέμα είναι ότι πα να πιάσει δουλειά σερβιτόρο να πιάσει. Δηλαδή να είσαι κάμερα και να πα να πιάσει σερβιτόρο. Part-time κάτι. Να καθαρίσει σκάλε. Ποιο δίνει σήμερα έστω και ένα μεροκάματο. Αυτό είναι το δραματικό. Και κάνουν οι άνθρωποι έκκληση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και σου λέω. Δεν θέλω να είμαι και αχάριστη και αγνώμων, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν αντιμετώπισα πρόβλημα να μου χτυπάει η τράπεζα, να μου λέει που είναι η δόση του δανείου, να φοβάμαι πως μου κόψουν τη ΔΕΗ. Οπότε φυσικά και πας ένα βήμα πίσω όταν ακούς, ξέρεις, και βλέπεις όλο αυτό τον πόνο. Και τον έχω δει πολύ καλά, γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, συνυπήρξαμε, συνεργαστήκαμε, τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά και μοιραστήκαμε τους ίδιους φόβους, τις ίδιες αγωνίες. Κυρίως σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αύριο. Ξέρω όμως ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, όσο έτσι απογοητευμένοι και στεναχωρημένοι κι αν είναι, θέλουν να ελπίζουν, γιατί στα δύσκολα πάντα, το μόνο που μας μένει για να μας κρατάει, ξέρεις, θετικούς και δυνατούς, είναι η ελπίδα ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Και ελπίζω να μην διαψευστούν αυτοί που ελπίζουν, γιατί είμαι κι εγώ σε αυτούς. Ας ευχηθούμε. Κουράγιο να πούμε σε όλους τους συναδέλφους του Alter. Και όχι μόνο Τατιάνα, βλέπεις ότι πια δεν είναι μόνο το Alter. Σταματήσει η κρίση εκεί, δηλαδή εδώ που έχει φτάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ένα μέσο μετά το άλλο κλείνουν, γίνονται online και προσδοκίες απολύσεις, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Μα βλέπεις ότι το πιο καλό σενάριο σε ένα μαγαζί αυτή τη στιγμή που λέγεται μηντιακό, οτιδήποτε, περιοδικό, κανάλι, ραδιόφωνο, είναι η καθυστέρηση της μισθοδοσίας. Δηλαδή πια έχουμε φτάσει να λέμε ευχαριστώ που έχω δουλειά και ευχαριστώ που πληρώνομαι έστω και με καθυστέρηση. Ναι, ναι. Και εγώ είπα κάτι και πήγα να παρεξηγηθώ και όμως θέλω να το επαναλάβω και αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, δεν μιλάω ως εκπροσωπώντας ο εργαζόμενος του Alter. Αυτό που είπα κάποια στιγμή και παρεξηγήθηκα λέγοντας εντάξει, η Τσιμτσιλή έχει την άνεση του σοφού και τα λέει. Δεν είναι έτσι. Και εγώ δεν πέρασα 10 χρόνια δουλεύοντας από το πρωί στο βράδυ για να φτάσω στα 30 μου, να με χαρτζηλικώνει ο άντρας μου. Δεν είναι το καλύτερό μου. Ναι. Δόξα τω Θεώ, με χαρτζηλικώνει ο άντρας μου και δεν ήταν ο άντρας μου, θα ήταν η μαμά μου. Όπως νομίζω και όλοι κάπως βρίσκουν την άκρη από τη μαμά τους, το συγγενή τους, το θείο τους, το γείτονά τους. Είπα κάποια στιγμή και θέλω να το επαναλάβω ότι αν εμένα, ας πούμε, μου χρωστάνε χήμισθους και έρθει κάποιος και μου πει, Σταματίνα μου, θέλεις να πάρεις τα μισά από αυτά που σου χρωστάμε, αλλά να έχεις δουλειά για τα επόμενα 2 χρόνια, ή θες να τα πάρεις όλα και αβέβαιο το μέλλον σου. Και είπα, μιλώντας για μένα μόνο, γιατί βλέπω. Μιλώντας και με συναδέλφους γύρω-γύρω, το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, ότι εγώ θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή να ξέρω ότι θα έχω δουλειά και ας χάσω και κάτι από τα λεφτά μου. Και σου λέω, μιλάω για μένα και νιώθω την ανάγκη να το ξαναπώ, γιατί παρεξηγήθηκα. Και ας μην πάρω τίποτα από τα δεδουλευμένα, τουλάχιστον ας πούμε να πάρω από εδώ και στο εξής να έχω ένα μισθό το μήνα. Όχι, ας μην πάρω τίποτα. Τα δεδουλευμένα μας τα έχουμε δουλέψει, τα δικαιούμαστε και τα διεκδικούμε. Και είναι και ένα αρκετά μεγάλο ποσό που οφείλει ο σταθμός στον κάθε έναν από εμάς. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι όταν βλέπεις ότι όλο το σύμπαν καταραίει γύρω σου, βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου. Και σου λέω και πάλι, μιλάω για μένα προσωπικά, δεν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους του Alter. Είναι μια δική μου πεποίθηση και μια δική μου σκέψη και το λέω γιατί βλέπω ότι γίνεται γύρω-γύρω. Δηλαδή, εγώ δεν υπάρχει συνάδελφος που μιλάω από οποιοδήποτε μέσο και να μην είναι τρομοκρατημένος για το τι μας ξημερώνει. Και εύχομαι πραγματικά να βρεθεί μια λύση για όλους και να σταματήσει εδώ το κακό. Μακάρι. Λοιπόν, μαύρο άσπρο η ζωή και θα σε πάμε τώρα σ' άλλα. Να γελάσουμε. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ πολύ γιατί μπήκες μέσα στο blackout. Μπήκες και στο blackout. Είναι σκοτάδι μαύρο εκεί μέσα. Το λέω, είναι το απόλυτο σκοτάδι και εγώ ως τηλεθεάτριο όταν το βλέπα έλεγα μας δουλεύουνε. Θα έχει κάτι ένα μικροφωτάκι. Θα έχει μια χαρμάδα, δεν βλέπεις τίποτα. Τρομάζεις πάρα πολύ. Περίμενε. Ναι. Να δούμε τι πέρασες εκεί μέσα και μετά θα είμαστε. Αυτή την εβδομάδα στις πρόβες του Dancing on Ice έγινε blackout.
Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, νομίζω. Σχετικά καλά. Αν δω Κατσαρίδα, μπορεί και να μείνω στο σκοτεινό δωμάτιο. Αυτό το είδος ξεάνθρωπο είναι επικίνδυνο. Θέλω φύγω. Εγώ δηλώνω κομιτσιάρα. 4, 3, 2, 1. Καλώς ήρθατε στο Blackout. Πιστεύεις ότι θα φοβηθώ πολύ? Είμαι σίγουρη, Πινελόπη. Είσαι σίγουρη, μάλιστα. Ωραία. Αμφιβάλλεις? Όχι, ρε. Γιώργο, μου βάζεις. Να πιάνει καβούρια, δεν το περίμενα. Μου χρωστάει, αφού με έδιωξε από τον Dancing on Ice, τώρα θα τον βάλω να πληρώσει. Έκανα και εγώ μια βλαϊκία. Τι είναι, Ιωάννα? Κάτι ζωντανό. Αλήθεια, δεν παίζει. Πήγε. Χέλη. Παιδιά, θα πεθάνω, θα πάθω καρδιακή προσβολή. Σας είπα, δεν μπορώ αυτά τα μακριά που γλιστράνε. Ωραία, το παραδέχομαι. Είμαι φοβιτσιάρα. Αυτό τι είναι, λίγο. Η επόμενη φάση, από ό,τι κατάλαβα, έχει κάτι να γλύψουμε. Είμαι πολύ θυμωμένη. Δεν θέλω να γλύψω τίποτα. Αυτό είναι μεγάλο, καταρχάς, τώρα που έχετε βάλει. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ. Παιδιά, αυτό είναι πρόστιχο. Τι είναι αυτό, παιδιά? Δεν νιώθω τίποτα. 40 δεύτερα. Καρωτό. Με δυνατό χειροκρότημα. Τρέλα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Άστο. Αου! Αυτό είναι που δεν πονάει, ρε μ***. Είστε μεγάλοι μ*** και ψεύτες και καλά ότι δεν πονάει. Κόκκινα τα πόδια μου, δέστα! Το κορίτσι είναι φανταστικό. Φοβότανε, έβριζε, αλλά έπιανε. Καλύτερα τα σκέιτ οφ παρά το blackout εδώ. Και ειδικά με τη Jim Zilli παρέα, δηλαδή, δεν το συζητά. Με πέθανε. Νομίζω ότι έχουμε ρεζιλευτεί απίστευτα. Ειδικά με την Τζιμτζιλή παρέα. Ξέρεις γιατί? Σε ένα γύρο μπήκαμε μαζί, σε αυτό με την πανιέρα που κάθε ένας επιμειώνωσε την άλλη, το απόλυτο σκοτάδι και ήταν και το πρώτο. Και με το που αρχίζουν και ρίχνουν τα αντικείμενα, βγαίνω από την πανιέρα και εγώ έλεγα: Γιώργο, τι είναι αυτό? Και του έλεγα: Έλα, σου δίνω, ξέρεις, σε ψυχώνω. Και τα βρήκε όλο μου το σου. Εσύ δεν βρήκε. Μας έριξαν καβούρια, μας έριξαν στα περούκα. Ναι, εν τω μεταξύ περούκα, παιδιά, ενώ είναι κάτι ακίνδυνο φαινομενικά. Το αισθάνεσαι τόσο γλιτσερό στο σκοτάδι που δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό. Ένα παλιό πράγμα. Ναι. Τι γλύφατε? Μετά μόνιμα το γύρο γλύψιμο. Εγώ εν τω μεταξύ, ξέρεις, μην παρεξηγηθώ, έκανα και... Δεν έκανα γλύψιμο, ποιος μου έπιανε εδώ με το πιβούνι, με το μαύλο. Ναι, για γιατί... να μην υπάρχουν τα πλάνα μετά, ξέρεις το θέμα. Μα είδα την Όλγα, είδα την Όλγα Φαρμάκη και λέω προσοχή, κορίτσι. Προσοχή στο γλύψιμο. Προσοχή, γιατί μετά ναι, ο Θέμος βρίσκει τη χαρά του. Στο γλύψιμο ήταν κάτι περίεργα αντικείμενα, όπως εμπέρδευαν. Είχε μια θερμοφόρα, είχε ένα ζελέ που εγώ επειδή ήμουν επηρεασμένη από την προηγούμενη δοκιμασία με τα καβούρια, νόμιζα ότι είναι αμοιβάδα, ξέρεις αυτές οι μέδουσες που είναι σαν ζελέ, που είχε στην Καλλικιδική πάνω, στη Θεσσαλονίκη. Και ήμουν τελείως, δηλαδή το μυαλό είχε ταξιδέψει ό,τι πιο ιδιαστικό. Και η μεγάλη πλάκα ήταν στην αφή που ήταν και η τελευταία δοκιμασία που έμεινα εγώ, γιατί μετά ευτυχώς τις ποντικοπαχίδες είχα φύγει, που πιάναμε και πιάνω μια μαστέλα. Και δεν πιάνω το κύλο κομμάτι και δεν καταλαβαίνω και λέω φορμάκι για κέι. Νόμιζα ότι να φτιάξει να κάνει τα ατομικά του και τα άλλα. Αυτό με τι ποντικοπαγίδε είναι τραγικό. Ναι, ναι, αυτό ευτυχώ είχα βγει να σου πω, δεν το έζησα. Εγώ ήλθα, δεν το έζησα. Αυτό πονάει αφόρητα. Πώ το κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή του πιάνουν τα πόδια. Και αν έκανε και ένα ποντίκι μέσα στο σκοτάδι, θα είχα. Όχι, εντάξει. Φαντάζεσαι να γινόταν. Ο πιο ψύχρεμο ποιο ήταν? Επειδή με το μόνο που έτσι έκανα μια δοκιμασία κοινή, κατά τα άλλα υπάρχει μια τρελή μυστικότητα. Ο ένας στο ένα καμαρίνι, ο άλλος στο άλλο. Ήταν ο χειμωνέτος. Που εγώ έκανα σαν τη θεία. Α! Γιώργο Βρέστα, αυτός τα βρίσκει όλα. Αλλά ξέρεις,
τον είχα πιάσει με το καλό, γιατί λίγες ώρες πριν με είχε εξαποστείλει στο skate off στο Dancing on Ice και του λέω μου χρωστάς. Με έδιωξες από το Dancing on Ice, τώρα θα κάτι να τα βρεις όλα. Να σου πω, πολλά μπιπ όμως ακούσαμε, έτσι δεν είναι. Πολλά μπιπ. Εγώ πρόσεχα. Πάρα πολλά. Εγώ πρόσεχα. Κάποια στιγμή πήγα να πω, είσαι και πολύ. Και το κόψα. Δεν έβαλα καν μπιπ, το κόψα. Είσαι και πολύ. Σταματινάκι, τι κουβαλάς στην τσάντα σου, το πιο περίεργο που κουβαλάς στην τσάντα σου, θέλω να μου πεις. Περίεργο. Ή το πιο χρήσιμο, ή κάτι που δεν αποχωρείς ποτέ και το έχεις πάντα στην τσάντα σου. Έχω μία κρέμα χεριών, έχω ξεσκαλυντικά κτλ. Έτσι το πιο θα μπορούσε, όχι παρεξηγήσιμο, έχω τρεις εικόνες συγκεκριμένες μαζί μου, που τις είχα πάντα και όταν έκανα εκπομπή, τις έβαζα έτσι στο λάπτοπ μου μπροστά. Εικόνες Αγίου. Τρεις εικονίτσες, ναι. Αλήθεια, ποιες είναι? Είναι του Αγίου Εφραίμ, ναι. Είναι της μάνας που είναι η καλόγρια που είχε βρει τη σωρό του και του ταξιάρχη στη Μυτιλίνη. Έλα, πιστεύεις πολύ στον Θεό. Ναι, πιστεύω. Έχεις, γιατί για να έχεις τις εικόνες μπροστά σου, τις εκπομπές, πρέπει να έχεις μια πολύ ζεστή πιστεύω σχέση. Πιστεύω και ειδικά εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ, ξέρεις, ηρεμώ, βρίσκω γαλήνη, είναι ένα μοναστήρι που πάω από παιδί και ένα έτσι ωραίο, μοιραίο, συμπτωσιακό γεγονός ήταν ότι ο πατέρας του Θέμη και ο Θέμης ήταν χωρίς αμοιβή, δικηγόροι της Μονής πολλά χρόνια. Πήγαιναν και αυτοί πολλά χρόνια από παιδί. Και ήταν αυτοί που είχαν στραφεί κατά του Παντελεήμονα για την υπεξαίρεση του 1 εκατομμύριο ευρώ και τελικά τον είχαν καταδικάσει. Υπήρχε αυτό το λέω γιατί όταν στο πρώτο ραντεβού μου το είπε, πήγα το βράδυ και λέω «Αγεφρέ μου, εσύ μου τον έστω». Τέλειο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Τι κρύβει, τσακώσαμε την Ελεονόρα στους διαδρόμους και τη βάλαμε να διάσει την τσάντα της, να δούμε τι έχει με στην τσάντα της. Εγώ την τσάκωσα στο διάδρομο. Και η Μαρία.